Σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε και από έντονη χαλαζόπτωση έπληξε την Πέμπτη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα την Κεφαλονιά. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δρόμοι του εργοστολίου πλημμύρισαν, με το νερό να ξεπερνάει το ύψος των πεζοδρομίων και να φτάνει μέχρι και τις εισόδους των καταστημάτων, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, συνοδεύτηκε και από πυκνό χαλάζι, το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες, είχε το μέγεθος ενός αυγού. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή σε επιφυλακή για να επέμβει σε κάθε περίπτωση, αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν χρειάστηκε. Η μόνη κλίση που δέχτηκε ήταν από μια γυναίκα, οδηγό ενός δικύκλου, που φοβήθηκε από τη σφοδρότητα της καταιγίδας ότι θα παρασυρθεί από το νερό. Τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα εξασθένησαν σήμερα Παρασκευή και έδωσαν τη θέση τους στην ηλιοφάνεια. Ωστόσο, η έντονη ολισθηρότητα του οδοστρώματος είχε ως συνέπεια γύρω στις 8.30 το πρωί να σημειωθεί ένα τροχαίο στα Φάρσα, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό που κατευθυνόταν προς το Λιξούρι. Αμέσως έφτασαν στο σημείο περιπολικά της τροχέας και δύο πυροσβεστικά οχήματα υπό το φόβο εγκλωβισμού του ζευγαριού, αλλά ευτυχώς όπως διαπιστώθηκε, όλοι ήταν καλά στην υγεία τους. Για προληπτικούς λόγους μόνο, το ζευγάρι των ηλικιωμένων μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας.